Στην κορύφωσή τη βρίσκεται η διαδικασία συγκομιδή του ελαιοκάρπου στον Μαγνησία. Η φετινή σοδειά είναι πλούσια και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Ωστόσο, σε περιοχέ του Νοτιού Πυλίου και του Πτελεού, η ασθένεια του Δάκου χτύπησε μέρο τη ελαιοκαλλιέργεια εξαιτία κυρίω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν παρότι βρισκόμαστε στα μέσα Νοεμβρίου. Είναι μια πολύ καλή χρονιά, ποιοτική χρονιά για τι ελιέ. Σημειώθηκαν λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών που επικράτησαν τον τελευταίο μήνα ή θα έλεγα του τελευταίου μήνε. Ε, μία αύξηση των δακοπροσβολών. Ε, αυτό όμως θα έπρεπε... Ε, Δύο θέματα να γίνουν. Πρώτον και οι παραγωγοί να, να προστρέχουν στις καλλιέργειες και να τις προστατεύουν γιατί όσοι τις προστάτευσαν τα καταφέραν δεν ήταν κάτι το φαινόμενο σε τόσο μεγάλη έξαρση όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κυρίως σε συγκεκριμένες περιοχές αλλά και οφείλεται και στο, στο, στο πρόβλημα ότι η διαδικασία με το πρόγραμμα της δακοκτονίας είναι ε, ξεπερασμένη θα έλεγα. Η δακοπροσβολή τη ηλιοκαλλιέργεια δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ. Μοναδική λύση στο πρόβλημα είναι σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γεωπούρικου Λόγου Μαγνησία ο εξυγχρονισμό του συστήματο προστασία από το δάκο. Όπω σημειώνει ο κ. Λάμπρο, το εφιστάμενο πρόγραμμα δακοκτονία είναι ξεπερασμένο είναι σχεδιασμένη από άλλε δεκαετίε και θα πρέπει να ξεχρονιστεί με καινούργια μέσα, με, με σύγχρονε τεχνολογίε. Ένα γεγονό που εντοπίστηκε και, και αναδείχθηκε στο, στο 11ο συνέδριο, το Πανελλήνιο Συνέδριο Γερικών Μηχανικών που έγινε σε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλία. Πιστεύω ότι και η πολιτεία θα έχει βγει αυτό ώστε να, να δημιουργήσει νέες ναι, συνθήκες και για το πρόγραμμα δοκιματικοκτονία και να προστατεύσει του παραγωγού. Πρόεδρε, σε ποιε περιοχέ εντοπίζεται το πρόβλημα, ε, Έχουμε ακούσει διαμαρτυρίε τόσο στην περιοχή του Πτελεού όσο και στην περιοχή του Νότιου Πιλίου. Ε, εντάξει, είναι, είναι λογικό ότι αυτή την περίοδο, αλλά λέμε στου παραγωγού τώρα ε, ότι πρέπει να προστρέξουν, να μαζέψουν, να συγκομίσουν τι ελιέ του, ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η δακοπροσβολή, να μην έχει περιθώριο να μεγαλώσει το, το πρόβλημα.